Αέρα, φυσάμε για να γεμίσει αέρα, τοποθετούμε το άσπρο, πιέζουμε για να βγει ο αέρας από το αλκοολόμετρο. Όταν το άσπρο γίνει κόκκινο, σημαίνει ότι ο οδηγός έχει πιει. Εάν μείνει άσπρο, μπορεί να οδηγήσει. Εκατοντάδες αλκοτέστ μοίρασαν σήμερα αστυνομικοί της Τροχέας Ηρακλείου σε μια προσπάθεια να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες προς την κατεύθυνση μιας καλύτερης οδηγικής συμπεριφοράς στις μέρες των εορτών, που παραδοσιακά το δεύτερο ή και το τρίτο κρασάκι είναι συνοδευτικό των ευχών που ανταλλάσσονται στο πρωτοχρονιάτικο τραπέζι. Μια προληπτική δράση πραγματοποιείται σήμερα, παραμονή πρωτοχρονιάς και του τριημέρου και της έλευσης του νέου έτους. Μοιράζουμε αλκοολόμετρα μιας κρίσης στους συμπολίτες μας, στους οδηγούς των οχημάτων. Οι οδηγοί θα έχουν στη διάθεσή τους αυτή τη συσκευή, το αλκοτέστ μιας κρίσης. Εφόσον διασκεδάσουν και καταναλώσουν αλκοόλ, θα μπορούν να κάνουν αυτό το αλκοτέστ και να διαπιστώσουν αν είναι σε θέση να οδηγήσουν ή όχι. Σε συνεργασία με το Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών Αιγαίου και Κρήτης, οι αστυνομικοί θέλησαν με τον τρόπο αυτό να στείλουν ένα μήνυμα ζωής, όπως τόνισαν, που εύκολα μπορεί να τηρηθεί όταν στις παρέες που δημιουργούνται επιλέγονται οι ενδεδειγμένοι τρόποι για την αποφυγή της οδήγησης υπό την επίρρεια αλκοόλ. Θερμή παράκληση προς όλους τους συμπολίτες μας, δεδομένου ότι όλοι σήμερα θα διασκεδάσουν και πάρα πολλοί ίσως καταναλώσουν και αλκοόλ. Εφόσον καταναλώσουν αλκοόλ, να μην πιάσουν τη μόνη στα χέρια τους. Ευχόμαστε σε όλους χρόνια πολλά. Θα ήθελα να δώσω μια ευχή να σταματήσουν οι θάνατοι και οι τραυματισμοί στο δρόμο, ειδικά από το αλκοόλ, γιατί ο κόσμος δεν συνειδητοποιεί το πόσο σημαντικό είναι όταν έχει πιει να μην βγαίνει στο δρόμο. Ευχόμαστε τα καλύτερα για όλους και η καινούργια χρονιά να αφήσει όλα τα άσχημα πίσω της. Σε ό,τι αφορά δε τα διοικητικά μέτρα που ακολουθούν την αυξημένη χρήση αλκοόλ σε συνδυασμό με την οδήγηση, αυτά ξεκινούν από τσουχτερά πρόστιμα και φτάνουν ανάλογα με την ποσότητα κατανάλωσης αλκοόλ μέχρι και τη σύλληψη του οδηγού. Όταν τα όρια είναι μεταξύ 0,25 μιλιγκράμμ με 0,40 μιλιγκράμμ ανά λίτρο στον εκπνεώμενο αέρα με τη χρήση αλκοολομέτρου, προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 200 ευρώ. Όταν τα όρια είναι 0,40 μιλιγκράμμ ανά λίτρο με 0,60 μιλιγκράμμ ανά λίτρο, προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος για χρονικό διάστημα 3 μηνών. Και στην περίπτωση που τα όρια είναι πάνω του 0,60 μιλιγκράμμ ανά λίτρο στον εκπνεώμενο αέρα, είναι πλημέλημα. Σε αυτή την περίπτωση συλλαμβάνεται ο παραβάτης οδηγός, σχηματίζεται σε βάρος του δικογραφία και οδηγείται την επόμενη μέρα στην εισαγγελία, στα δικαστήρια, και προβλέπεται επίσης και αφαίρεση του διπλώματος για χρονικό διάστημα 6 μηνών. Πάντως και φέτος, τα μπλόκα της Τροχέας έχουν στηθεί για την έξοδο και την επιστροφή των εκδρομέων της πρωτοχρονιάς σε ένα ευρύ μέρος του οδικού δικτύου, με επίκεντρο παραβάσεις όπως την οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, αντικανονικά προσπεράσματα, παραβίαση του κόκκινου, αυξημένες ταχύτητες ή και παράληψης χρήσης ζωνών ασφαλείας μέσα στα οχήματα.